Και προσοχή σας παρακαλώ, είμαστε σήμερα εδώ για να αποκαταστήσουμε ακόμα μία αδικία στο ελληνικό YouTube. Εάν πατήσεις ηλεκτρικό πατίνι, το πρώτο πράγμα που θα σου βγάλει είναι πατίνια της Xiaomi. Εγώ έρχομαι λοιπόν να σας δείξω αυτό εδώ το ηλεκτρικό πατίνι της Ducati. Θα με ρωτήσετε, Άγγελε, είσαι σχετικός με τα ηλεκτρικά πατίνια? Και θα σας απαντήσω βεβαίως και όχι. Πρώτη φορά καβαλάω ένα και αυτό που θα σας πω είναι η εμπειρία μου. Εδώ λέω κάτι τελείως βαρετά για το κουτί, όπου σκέφτομαι να σας απαλλάξω τελείως από αυτά. Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι έρχεται σχεδόν συναρμολογημένο με το φορτιστή του και δύο κλειδάκια Allen που χρειάζονται για να δέσεις το τιμόνι, ξέρω εγώ. Οι πληροφορίες που μπορούμε να δούμε στο πάνελ είναι πόση μπαταρία μας έχει μείνει ακόμα, τα χιλιόμετρα με τα οποία τρέχουμε, τα συνολικά χιλιόμετρα που έχουμε διανύσει και τις εξής λειτουργίες. Τη λειτουργία Eco που μας επιτρέπει να τρέξουμε μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, την κανονική λειτουργία όπου θα πάμε με 20 χιλιόμετρα και την Sport όπου με αυτή θα φτάσουμε τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Από εδώ μπορούμε να ανάψουμε τα φώτα μπρος και πίσω για το βράδυ. Φαντάζομαι η πρώτη ερώτησή σου θα είναι εύκολο να το οδηγήσω? Και μπορώ να σου πω, εντάξει, για μένα ήταν εύκολο γιατί οδηγάω κάθε τι που οδηγείται, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ εύκολο. Εδώ το οδήγησε και η κυρία Σταματούλα. Λοιπόν, υπάρχουν πατίνια και πατίνια και όσον αφορά τα κιλά, υπάρχουν κάποια που είναι μέχρι 70 κιλά, τούτο εδώ είναι μέχρι 100 κιλά. Εγώ ευτυχώς είμαι πάρα πολύ τυχερός και είμαι 99,5 και άρα μπορώ να το οδηγήσω. Αφού είναι πολύ ωραίο το πατίνι. Περίεργο. Το συγκεκριμένο πατίνι διαθέτει φρένο χειρός. Όπου καταλήγει σε αυτό το εντυπωσιακό δισκόφρενο σε Ζάντα 10 ητσών. Το μοτέρ βρίσκεται στην μπροστινή ρόδα. Η επιτάχυνση, το γκάζι που λέμε, βρίσκεται στο δεξί χέρι και το ελέγχουμε με τον αντίχειρα. Μία ερώτηση είναι γιατί να πάρει κάποιος ηλεκτρικό πατίνι. Και εγώ το σκέφτομαι μαζί σας, αλλά το θετικό είναι ότι όταν θες να κινηθείς μέσα στην πόλη, μέσα στο χωριό που βρίσκεσαι, σε μικρές αποστάσεις, ναι, βολεύει πάρα πολύ. Δεν έχεις ανάγκη τα βενζινάδικα. Το φορτίζεις και πηγαίνεις. Όμως εννοείται πρέπει να έχετε κάποιες γνώσεις του κώδικα οδικής πληροφορίας. Δηλαδή, το ότι πήραμε ένα ηλεκτρικό πατίνι δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να πηγαίνουμε ανάποδα στους δρόμους, να περνάμε κόκκινα, να περνάμε μέσα σε πεζόδρομους, μέσα από πεζούς. Και είναι επικίνδυνο αυτό, πώς και να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά τα αρνητικά. Αυτό που μπορώ εγώ να διακρίνω σε μερικά έτσι, λεπτά χρήσης που του κάνω είναι το εξής. Η μεταφορά του. Την ώρα που το διπλώνεις για να το μεταφέρεις, δεν κουμπώνει καλά. Και έχει αυτό εδώ το περίεργο πράγμα όπου κάλλιστα εκεί που περπατάς μπορεί και να σου ανοίξει. Θα το ήθελα να κλειδώνει μεταξύ του ούτως ώστε να είναι πιο ασφαλές στη μεταφορά του. Και μιας και λέμε για ασφάλεια, πας για ψώνια ας πούμε στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα απαραίτητα εδώ με το σακίδιό σου. Πρέπει κάπου να το αφήσεις έξω. Τι ισχύει, πού το κλειδώνεις, πού το αφήνεις. Είναι εύκολο δηλαδή στο νομίζω. Εντάξει, σίγουρα με μια αλυσίδα πίσω, ό,τι ισχύει δηλαδή και για τα ποδήλατα. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο μπάνικο στο μάτι και είναι πιο επικίνδυνο πιστεύω. Επίσης, μιας και λέγαμε για τα Xiaomi. Ξέρω ότι τα Xiaomi μπορείς να τα συνδέσεις με μια εφαρμογή του κινητού σου και να βλέπεις τι χιλιόμετρα έκανες και ακόμα και πάρα πολλές ακόμα λειτουργίες. Εδώ πέρα δεν το έχουμε αυτό. Δεν συνδέεται κάπου, δεν υπάρχει κάποιο application. Το τι προβλήματα μπορούν να βγουν στην πορεία από τη χρήση του με τον καιρό θα με ενημερώσουν και θα σας ενημερώσω. Να σας πω την αλήθεια,
ίσως έχετε και εσείς την ίδια απορία που είχα και εγώ. Τι γίνεται με αυτά στις ανηφόρες? Πάμε να βρούμε μία ανηφόρα. Ευτυχώς έχουμε πολλές. Να δούμε πώς θα αντιδράσει. Θα ανέβει, θα κομπλάρει, θα τα βγάλει πέρα. Τι θα γίνει άραγε? Μια τέτοια ανηφόρα, δύσκολη, δεν πρόκειται να την ανέβεις. Και ειδικά στα κιλά μου, δηλαδή πόσο είμαι εγώ, 62 κιλά. Λοιπόν, όταν είσαι με 10 χιλιόμετρα, στην κατηφόρα, σε μια τέτοια κατηφόρα καλή, γερή, σταματάει, φρενάρει. Αλλά άμα τρέχεις παραπάνω, δεν ξέρω. Για πείτε μου, το σκέφτεστε καθόλου για αυτά τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα? Και stop! Θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βίντεο στο φίλο μου το Βασίλειο που μου δάνεισε το πατίνι για να κάνω αυτό το βίντεο. Μπορείς να συνεχίσεις. Ψήτ, κοπελιά! Ζαχαροπλάστης είναι ο μπαμπάς σου? Όχι, ταξιτζής! Πες του ότι δεν θα με ξαναδεί μπροστά του! Αν να καθείς γελίε!